Βρισκόμαστε έξω από το Cinema Center, όπου εδώ σε λίγη ώρα θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Δίπλα μου έχω τον Τάκη τον Αλεξανδράκη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Συλλόγου ΑΜΕΑ Νομού Λακωνίας. Να μας πεις δύο λόγια, τι θα δούμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν, στα πλαίσια της διοργάνωσης, η Λακωνία συλλογίζεται, η οποία θα βρίσκεται σε εξέλιξη αρκετό χρονικό διάστημα και οι υπεύθυνοι θα σας πούν και περισσότερα και στην έναρξη των προβολών. Εδώ στο χώρο του Cinema Center, όπου θα γίνουν οι προβολές των ταινιών από το Emotion Picture με θέματα αναπηρία γενικότερα, από διάφορες αναπηρίες, μικρά φιλμάκια που παρουσιάζουν διάφορες ιστορίες από το χώρο των ατόμων με αναπηρίες. Προσκληθήκαμε και εμείς και φυσικά αμέσως έγινε δεκτό από το Συμβούλιο το να βρεθούμε εδώ και να κάνουμε μία σύντομη ενημέρωση για το τι γίνεται με τον χώρο των ατόμων με αναπηρίες, το τι συμβαίνει στη Λακωνία και να δείξουμε, να δώσουμε τη δυνατότητα να δουν όλοι οι πολίτες πώς μπορεί να κινηθεί ένα άτομο με πρόβλημα όρασης και ένα άτομο με κινητικά προβλήματα. Γι' αυτό και ζητήσαμε τη συνδρομή των φίλων και γειτόνων από το Σύλλογο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Αρκαδίας. Είναι εδώ ο πρόεδρος του Συλλόγου, κύριος Καραλής, και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Παρασκευόπουλος, για να μας παρουσιάσουν λοιπόν ο κύριος Παρασκευόπουλος την κίνηση με το αναπηρικό αμαξίδιο και να δώσουμε και την ευκαιρία σε κάποιους πολίτες που επιθυμούν να κινηθούν, αν θέλουν, με τη βοήθεια του Λευκού Μπαστούνιου, το οποίο είναι εδώ, το είναι πτυσσόμενο και δείχνω και πώς ανοίγει για να είναι έτοιμο ώστε να μπορέσω εγώ να προχωρήσω στο δρόμο μου. Σημαίνει λοιπόν ότι έχω εκπαιδευτεί για να μπορέσω να χρησιμοποιήσω το Λευκό Μπαστούνι. Το Λευκό Μπαστούνι ποικίλει βέβαια αυτό, αλλά οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί απαιτούν να φτάνει μέχρι το στέρνο του ανθρώπου που θα το χρησιμοποιήσει, ώστε όταν το απλώνουμε μπροστά μας, συνήθως σύμφωνα και με τις οδηγίες κάθετα με τον επιμήκη άξονα του σώματός μας, ώστε να διαπερνά και το στέρνο, πρέπει να βρίσκεται σε μία απόσταση τέτοια μπροστά, ώστε μαζί με το χέρι να δίνει μία απόσταση ασφαλείας. Και καθώς θα γίνει η κίνηση δεξιά και αριστερά, που καθορίζει και το χώρο που κινούνται τα πόδια, να μπορεί να δώσει ένα σημείο ασφαλείας, ώστε όταν θα κάνω μπροστά το αριστερό πόδι, άρα θα ελέγξω τη δεξιά μου πλευρά και θα επανέλθω να βρω το εμπόδιο και να αντιληφθώ ότι πρέπει να μετακινηθώ πιο εδώ. Εδώ λέμε πάντα και το πόσο απαραίτητη είναι η οδηγή όδευσης να υπάρχουν σε όλο το δεμημένο περιβάλλον, γιατί οι οδηγοί όδευσης βοηθούν και με την αφή που εντός εισαγωγικών έχουμε, παρόλο που φοράμε τα παπούτσια μας από τα πόδια, και με το μπαστούνι που τους αναγνωρίζει και τους ανοιχνεύει, γιατί έχουν και αυτή την επιμήκη ανάγλυφη μορφή. Εμείς δεν έχουμε εδώ για να μπορέσουμε να δείξουμε, αλλά είναι κάτι που βοηθά πάρα πολύ και μπορεί να εξυπηρετήσει στην ευθεία κίνηση του ανθρώπου με πρόβλημα όρασης, του τυφλού ατόμου, και φυσικά χωρίς να βρίσκει στην πορεία αυτή εμπόδια. Σε πόλεις βέβαια που υπάρχουν τέτοιοι οδηγοί όδευσης, παρόλα αυτά μπορεί να βρίσκεις μπροστά σου περίπτερα, τηλεφωνικούς θαλάμους, τραπεζοκαθίσματα που είναι το συνηθέστερο, μηχανάκια, δίκυκλα, κανένας δεν αφήνει το δίκυκλό του στο δρόμο, θέλει να το προφυλάξει πάνω στο πεζοδρόμιο που, όπως λέμε πάντα, είναι ο δρόμος για τους πεζούς, και φυσικά πάνω στον οδηγό όδευσης. Τα ίδια πράγματα θα σας αναφέρει και ο κύριος Παρασκευόπουλος στη συνέχεια, που συμβαίνουν για την κίνηση των ατόμων με το αναπηρικό αμαξίδιο. Δυστυχώς είναι αδύνατον να μπορέσει ο άνθρωπος με το αναπηρικό αμαξίδιο να προχωρήσει όταν η ράμπα του είναι κλειστή και το πεζοδρόμιο είναι και αυτό κατηλημένο από εμπορεύματα κλπ. Γι' αυτό και συζητάμε για τα προβλήματα των τυφλών και των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα, διότι είναι κατά κάποιο τρόπο κοινά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε όταν υπάρχει δυσκολία με ένα
εμποδιζόμενο, κλεισμένο τέλος πάντων πεζοδρόμιο. Η ευκαιρία που μπορούμε να δώσουμε και σε εσάς για να δοκιμάσετε, να βαδίσετε με το μπαστούνι ορισμένα μέτρα και να αντιληφθείτε τι συμβαίνει, δίδεται με αυτή εδώ τη μάσκα, η οποία χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο που θέλει να δοκιμάσει, κλείνοντας τα μάτια του, και έτσι μπορεί να δοκιμάσει κρατώντας τον μπαστούνι να δει πώς είναι να κάνουμε μερικά βήματα. Θέλετε να δοκιμάσετε? Ποιο χέρι χρησιμοποιείς ως πιο δεξί? Κράτησε λοιπόν το μπαστούνι. Λοιπόν, το περνάμε στο χέρι μας και το κρατάμε έτσι, ώστε σε αυτή εδώ τη λεία γραμμή να είναι ο δείκτης. Ναι. Ωραία. Ναι. Το έχουμε στη μέση του σώματός μας, εκεί, σε ένα μήκος σχετικό μπροστά, ώστε κάνοντας την δεξιά κίνηση να ελέγξουμε τι είναι δεξιά, και εκεί θα πάει το δεξί μας πόδι σε λίγο. Μισό λεπτό. Όχι το δεξί πόδι. Όταν λοιπόν κινούμε το μπαστούνι δεξιά, κάνεις βήμα με το αριστερό πόδι. Έτσι. Κάνεις αριστερό έλεγχο με το δεξί πόδι βήμα. Βρήκες εμπόδιο. Είδες, το βρήκες. Κάνεις λοιπόν δύο βηματάκια πιο εδώ για να αποφύγουμε. Πάμε πάλι δεξιά. Ελεύθερο. Αριστερό βήμα. Δεξί πόδι μπροστά. Να περίπου να ορίζεις, να προσπαθείς να ελέγχεις το χώρο που αποτελεί το βηματισμό. Και τώρα πάμε δεξιά το μπαστούνι, κάνεις βήμα με το αριστερό πόδι. Πάμε δεξιά το μπαστούνι, αριστερό, αριστερά το μπαστούνι, δεξί βήμα. Πάμε, οπ, βρήκαμε πόδιο. Πάμε πιο εδώ να δούμε. Περίμενε, ψάχνουμε να δούμε από πού θα περάσουμε. Ψάχνουμε, δεν υπάρχει φόβος, πάλι δυσκολευόμαστε. Πιο αριστερά λοιπόν, και άλλο πιο εδώ. Εδώ είναι καθαρά και τώρα συνεχίζουμε. Πάμε. Εκεί. Θα σας δείξουμε λοιπόν τώρα ορισμένες τεχνικές με βάση των οποίων μπορείτε να μας βοηθήσετε, να βοηθήσετε εμένα όταν δείτε ότι υπάρχει περίπτωση να χρειάζομαι κάποια βοήθεια στον δρόμο. Μπορεί να με ρωτήσετε και να μην χρειαστώ. Αν το άτομο δεν θελήσει να έχει μια τέτοια βοήθεια, απλά τον χαιρετάτε και συνεχίζετε. Όμως υπάρχουν διάφορες αυθόρμητες ενέργειες, οι οποίες πολλές φορές είναι και ενοχλητικές. Δηλαδή, περπατώ στο δρόμο και μπορεί πραγματικά να αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα. Να μην ξέρω πού να πάω ή να έχω μπερδευτεί. Δεν θα έρθει ποτέ, πιάσε με Σόφη, δεν θα έρθει ποτέ κάποιος να με αρπάξει και να με τραβήξει. Γιατί το πιθανότερο είναι να τον χτυπήσω κιόλας. Διότι θα θεωρήσω ότι μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος θέλει να μου κάνει κακό. Πρέπει να σταθεί μπροστά μου, πήγαινε λίγο μπροστά, γύρισε έτσι πλάι, μπροστά μένα, να κοιτάς, μπροστά μένα. Να συστηθεί, να πει, πες μου, γεια σου, είσαι η Σόφη. Γεια σου, είμαι η Σόφη. Και να μου πει αν θέλω να με βοηθήσει. Από τη στιγμή που θα της πω ότι θέλω να με βοηθήσει, πρέπει να έρθει, ποτέ να μην με πιάσει από το χέρι που είναι το μπαστούνι, ποτέ. Γιατί αυτό είναι για μένα ο οδηγός μου. Θα έρθει στο πλάι μου. Ένα βήμα πιο μπροστά, θα με αγγίξει με το χέρι της ώστε να αισθανθώ που βρίσκεται και θα την κρατήσω από αυτό εδώ το σημείο που είναι το ενδεικνυόμενο ώστε να έχω ελευθερία κίνησης, δεν θα με αρπάξει ποτέ, απλά θα με συνοδεύσει. Και μαζί λοιπόν θα βαδίσουμε και εγώ πιο μπροστά λίγο η Σόφη και εγώ θα την ακολουθήσω μέχρι το σημείο που θα αντιμετωπίσω το πρόβλημα. Μας πει δύο λόγια και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με ειδικές ανάγκες, ο οποίος ήρθε από την Τρίπολη. Πες μας καταρχήν λίγα λόγια για τη σημερινή εκδήλωση. Πραγματικά σήμερα δεχτήκαμε μια πρόσκληση από το Σύλλογο Ατόμων με αναπηρία νομού Λακωνίας. Τη δεχτήκαμε ευχάριστα, ανταποκριθήκαμε και ήρθαμε εδώ για να δείξουμε πώς κάποιος που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, πώς το χρησιμοποιεί, ποια είναι τα εμπόδια του, πώς πρέπει να είναι το αμαξίδιο, πώς πρέπει κάποιος να το βοηθάει. Όλα αυτά που έχουν σχέση με το αμαξίδιο. Εγώ θα σε ρωτήσω ποια είναι τα προβλήματα κατά κύριο λόγο που συναντάτε στο δρόμο καθημερινά στην Τρίπολη. Εμείς που κινούμαστε καθημερινά πάντα αντιμετωπίζουμε προβλήματα, κυρίως με τις ράμπες στις γωνίες των πεζοδρομίων. Οι οποίες λίγες είναι διασμένες με αυτοκίνητα. Αν ξεκινήσουμε καταρχήν ότι είναι οι σωστές, με τη σωστή κλίση και με τις σωστές προδιαγραφές, μετά συνεχίζουμε με τα εμπόδια που μπορούμε να βρούμε πάνω, μπορούμε να βρούμε αυτοκίνητα, μπορούμε να βρούμε μηχανάκια, μπορούμε να βρούμε εμπορεύματα. Όλα αυτά μας προβληματίζουν και ψάχνουμε να βρούμε τρόπο να πάμε εκεί που θέλουμε.
το καλύτερο είναι να μην χρειαζόμαστε βοήθεια. Είναι δυσάρεστο για μας να έρθει κάποιος να μας βοηθήσει, αλλά στην ανάγκη θα γίνει και αυτό. Η αντιμετώπιση που έχετε από το Δήμο, έχετε κάποια βοήθεια από το Δήμο της Τρίπολης? Ο Δήμος πλέον ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ό,τι έργο καινούριο γίνεται, πρέπει και γίνεται με τις σωστές προδιαγραφές, έστω και κάποιες φορές με τη δική μας παρέμβαση. Αυτό είναι καλό για όλους, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει αν κάποια στιγμή της ζωής του μπορεί να χρειαστεί το αναπηρικό μαξίδιο και ο ίδιος. Οπότε όλα πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Ένας χρήστης αναπηρικού μαξιδίου καταρχήν πρέπει να έχει το κατάλληλο μαξίδιο, το οποίο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ό,τι χρειάζεται. Πρέπει να είναι ρυθμισμένο στις ανάγκες του. Κάποιος είναι πιο δραστήριος, το ρυθμίζει διαφορετικά. Το κέντρο βάρους μιλάμε, ή τις γωνίες κάμπερ, που είναι το άνοιγμα στις ρόδες. Κάποιος που θέλει πιο άνεση, το ρυθμίζει διαφορετικά. Πρέπει να είναι πάντα ελαφρύ, πρέπει να αποσυναρμολογείται και να συναρμολογείται πολύ εύκολα, πρέπει να είναι αξιόπιστο, πρέπει να είναι ανθεκτικό, γιατί το βάζουμε και πολλές φορές το βγάζουμε και το βάζουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Τα προβλήματα με τις ράμπες θα σας δείξω, εδώ έχουμε μια σχεδόν ακατάλληλη ράμπα, αλλά ένας δραστήριος χρήστης που έχει εμπειρία μπορεί να την ανέβει και να την κατέβει. Κάποιος που δεν έχει την κατάλληλη εμπειρία, η συγκεκριμένη, είναι σίγουρο ότι θα πέσει προς τα πίσω. Είναι σίγουρο. Έχουμε φέρει και ένα μαξίδιο το οποίο όποιος θελήσει μπορεί να το δοκιμάσει, να δει πώς είναι. Θα σας δείξω εγώ πώς ανεβαίνουμε και πώς κατεβαίνουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη ράμπα που δεν είναι και πλέον κατάλληλη. Μαζί μας και ο κύριος Μανούσος Μανουσάκης, να μας πει δύο λόγια και αυτός για τη σημερινή εκδήλωση. Η σημερινή εκδήλωση είναι συνέχεια της εκστρατείας που έχει διοργανώσει η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας για την ενίσχυση των ιδρυμάτων της Μητρόπολης σε συνεργασία με τους συλλόγους. Σήμερα, στα πλαίσια αυτής της εξόρμησης, μεταφέραμε από την Αθήνα το Διεθνές Φεστιβάλ Emotion Pictures Film Festival, που είναι ένα είδος κινηματογράφου που αφορά άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο σκοπός είναι να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, να γνωρίζει για ποιο λόγο γίνεται αυτή η εξόρμηση, να συντηρηθούν τα ιδρύματα της Μητρόπολης, που πραγματικά είναι νησί της πολιτισμού για την περιοχή της Λακωνίας. Μέχρι στιγμής πώς πάει αυτή η πορεία των εκδηλώσεων και λοιπά, ο κόσμος ανταποκρίνεται? Πιστεύω πως ναι, δεν ξέρω ακριβή στοιχεία να σας πω, αλλά από ό,τι βλέπω και από τις κουβέντες που έχω κάνει με τον κόσμο στον δρόμο, νομίζω ότι είναι ενήμεροι και ότι όλοι έχουν συνεισφέρει τον όβολό τους γι' αυτό. Άλλωστε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν κλείσουν τα ιδρύματα θα είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Και θα είναι τραγικό και για τον τόπο μας. Έκλεισε το κέντρο αποθεραπείας και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Θα είναι τραγικό για μας ότι δεν μπορέσαμε να συντηρήσουμε τα δύο αυτά ιδρύματα, τα οποία πραγματικά με πολύ κόπο στήθηκαν και είναι εξαιρετικά σε υποδομές που θα ζήλευε και μια ιδιωτική αντίστοιχη, ένα αντίστοιχο ιδιωτικό θεραπευτήριο στην Αθήνα. Πραγματικά είμαστε όλοι υπεύθυνοι να τα συντηρήσουμε και να τα ιδρύσουμε ζωντανά. Εάν κλείσουν θα είναι δική μας ευθύνη. Καλή επιτυχία στους στόχους σας. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Πού να πάω? Θα μας πείτε δύο λόγια. Δηλαδή? Δύο λόγια για τη σημερινή εκδήλωση και για την προσπάθεια που γίνεται για τα ιδρύματά μας. Κοιτάξτε, εγώ πρέπει να μιλήσω τελευταίος. Από άλλους πρέπει να πάρετε συνέντευξη. Εγώ είμαι κατασυγκινημένος και καταυποχρεωμένος από όλους τους φορείς εδώ της Λακωνίας και μάλιστα από τους συλλόγους.
Η κυρία Τζανετέα έκανε μια πάρα πολύ καλή εργασία. Κυριολεκτικά δημιούργησε έναν σεισμό σε όλο τον χώρο, πνευματικών σεισμών, και δημιούργησε μια έκρηξη αγάπης. Το ότι ο καθένας σε αυτή την περίοδο τη δύσκολη είδε και τον συνάνθρωπον είναι το μόνο καλό που βγήκε από την οικονομική ύφεση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Διότι προηγουμένως, πριν μας βρει αυτή η δοκιμασία, ο καθένας σκέταζε τον εαυτόν του και έλεγε έξω από το σπίτι μου ας είναι και αδελφός μου. Αυτή όμως η δοκιμασία μας έκανε να ανοίξουμε τα μάτια μας και να δούμε ότι δεν υπάρχουμε μόνο εμείς, αλλά υπάρχουν και οι άλλοι. Και αυτό είναι μια, ας πούμε, ιδιαίτερη ευλογία που βγήκε από αυτή τη δοκιμασία, για να επαληθεύει αυτό που είναι γραμμένο πολλές φορές σε εκκλησιαστικά κείμενα. Από το πικρό βγαίνει γλυκή. Ο λακωνικός λαός για άλλη μια φορά έδειξε τα αισθήματά του τα φιλάνθρωπα και εμένα με έχει κατά υποχρεώσει και έχει αναπτερώσει τις ελπίδες μου και για καλύτερες ημέρες, αλλά και για το συγκεκριμένο θέμα που μας απασχολεί, ότι τα ιδρύματά μας θα συνεχίσουν να προσφέρουν την αγάπη τους και δεν θα κλείσουν. Σε κάποια στιγμή, σε κάποια φάση, μπροστά μας το φάσμα του κλεισίματος ήταν πολύ οδυνηρό και φιαλτικό. Αλλά δόξα τω Θεώ, τώρα βλέπω ότι και οι εδώ και οι απανταχού λάκωνες, όλοι οι σύλλογοι, οι ομογενείς μας στο εξωτερικό, Τορόντο, Μόντρεαλ, Σικάγο, Νέα Υόρκη, Αυστραλία, έχουν ξεσηκωθεί κυριολεκτικά. Και έτσι ελπίζουμε. Ήταν η σειρά μας να ανταποδώσουμε την αγάπη που δείξατε στο λακωνικό λαό όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω ότι είναι λίγο αυτό που κάνουμε για σας. Εγώ ό,τι κάνω το ξέρετε και δεν είναι ανάγκη να το πω. Δεν το κάνω για τον εαυτό μου. Όλοι θέλουν να κάθονται, όλοι να αναπαύονται. Εγώ δεν ζήλεψα ούτε την ανάπαυση ούτε την καρέκλα. Αρκεί να σας πω μόνο ότι δεν χόρτασα τον ύπνο στη ζωή μου ως επίσκοπος. Μόνο αυτό σας λέω. Να είστε καλά, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και εσείς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί μας και ο κύριος Νίκος Καραλής, ο πρόεδρος των ΑΜΕΑ νομού Αρκαδίας. Πείτε μας και εσείς δύο λόγια για τη σημερινή εκδήλωση. Θέλω να χαιρετήσω και εγώ τη σημερινή εκδήλωση. Εμείς αποδεχτήκαμε την πρόσκληση που μας έστειλε ο κύριος Αλεξανδράκης, ο πρόεδρος ΑΜΕΑ Λακωνίας. Ένας πρόεδρος που τον θεωρώ τον πιο δραστήριο πρόεδρο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Εμείς ήδη είμαστε έτοιμοι, γιατί έχουμε ιδρύσει μια περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία θέλω να πιστεύω ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου θα μας φέρει πιο κοντά, θα μας ενώσει και στα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία που μας απασχολούν στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Σε λίγο καιρό θα έχουμε πάρει το καταστατικό μας από την πρωτοδικείο και αμέσως θα προβούμε στις ενέργειες να φτιάξουμε, να κάνουμε μια εκλογή όπου και θα αποτελέσουμε το πρώτο προεδρείο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Οπωσδήποτε δίπλα μας θα έχουμε τον κύριο Αλεξανδράκη, διότι αυτός είναι το κίνητρο της περιφέρειας Πελοποννήσου, διότι είπαμε και πάλι είναι ένας από τους δραστήριους προέδρους. Αλλά θέλω να κάνω και εδώ την παρατήρηση στην Λακωνία. Εδώ βλέπω είτε ράβες βλέπω μπροστά μου, είτε ευθυγραμμίσεις έχουμε εδώ πέρα για τους τυφλούς, το οποίο αυτό όπως οδηγούς, ναι, ο οποίος αυτά πρέπει να γίνουν, διότι άμα δεν γίνουν δεν μπορεί να γίνει τίποτα πλέον για τα άτομα με αναπηρία. Διότι αν πρόκειται το άτομο με αναπηρία να βγει έξω και να μην ξέρει που θα πάει, οπωσδήποτε δεν θα βγει ποτέ έξω από το σπίτι του. Και γι' αυτό είπαμε ότι τα άτομα με αναπηρία οπωσδήποτε πρέπει να βγουν έξω από το σπίτι τους, να μπουν στο χώρο εργασίας, να μπουν στην καφετέρια, να πίνουν τον καφέ τους. Μέσα στην κοινωνική ζωή, όπως το λέει και ο φίλος Αλεξανδράκης. Όλα αυτά όμως πρέπει να υπάρξουν υποδομές. Αλλά βλέπω δυστυχώς οι υποδομές έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω. Και γι' αυτό είμαστε σε δράση και σαν περιφέρεια Πελοποννήσου για το όλο ζήτημα που αφορά τα θέματα των ατόμων με αναπηρίες, θα δράσουμε με ενημέρωση και συνεχή πίεση σε όλα τα επίπεδα αμέσως από τη στιγμή που θα ιδρυθεί η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες. Τάκη, πόσα μέλη έχει το ΑΜΕΑ νομού Λακωνίας? Είμαστε γύρω στα 400 μέλη. Το θέμα είναι ότι το νούμερο αυτό που λέμε είναι πάρα πολύ μικρό και το επαναλαμβάνω πολλές φορές σε σχέση με τις στατιστικές που μιλούν για το 10 με 12 του γενικού πληθυσμού. Είναι περίπου δηλαδή στις 100.000 πληθυσμού που έχει
περίπου η Λακωνία, θα πρέπει το 10 με 12%, το 10% να είναι ένα μεγάλο νούμερο. Όμως οι εγγραφές που έχουμε είναι πολύ λιγότερες, διότι υπάρχουν τα κοινωνικά προβλήματα που δεν θέλουν να αφήσουν το άτομο με αναπηρία να εγγραφεί σε ένα σωματείο για να μην πάρει τη σφραγίδα του ατόμου με αναπηρία. Η οικογένεια, το μικρό περιβάλλον του χωριού ή της πόλης και φυσικά το ότι πολλές φορές οι Έλληνες περιμένουμε κάποιοι να πάνε μπροστά, κάποιοι να πολεμήσουν για να κερδίσουν κάποια πράγματα και μετά να πάμε κι εμείς να πάρουμε τους, να δρέψουμε τους καρπούς χωρίς να έχουμε εμφανιστεί, χωρίς να έχουμε πολεμήσει και χωρίς να έχουμε αγωνιστεί. Χωρίς αγώνα δεν κερδίζεται τίποτα και στη συγκεκριμένη περίοδο όπου υπάρχει η παναχώρηση σε όλες τις δομές, σε όλα όσα έχουν κερδιθεί τα προηγούμενα χρόνια σε παροχές του κράτους που δεν είναι τυχαίες, δεν είναι προνόμια αυτά που έχουμε παιδιά. Είναι απλά διευκόλυνση της πολύ δύσκολης ζωής που έχει ένα άτομο με αναπηρία. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα προστατεύσουμε. Δεν έχουμε εναλλακτικές ούτε στο εξωτερικό να βγούμε, ούτε δουλειές να βρούμε. Αν δεν μας βοηθήσει το κράτος και ευτυχώς οι πολίτες είναι ακόμα μαζί μας της Λακωνίας, οι πολίτες ειδικά είναι μαζί μας όλοι, πραγματικά θα ξαναδούμε γεγονότα και περιστατικά ανθρώπων αναπήρων να βρίσκονται στις γωνιές του δρόμου ζητιανεύοντας. Για να μην γυρίσουμε λοιπόν εκεί, πρέπει να αγωνιστούμε όλα τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές μας και όλος ο πληθυσμός μαζί. Κλείνοντας, θα θέλετε κύριε Καρέλη να προσθέσετε κάτι? Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Μας κάλυψε ο κύριος Αλεξανδράκης. Εγώ για άλλη μια φορά θέλω να τον ευχαριστήσω που μας έστειλε την πρόσκληση και βρεθήκαμε σήμερα μαζί εδώ πέρα για να μπορέσουμε και οι δύο από κοινού να προωθήσουμε όλα τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία που μας απασχολούν στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Τα μέλη μας και τα διοικητικά συμβούλια, τα οποία είναι πολύ δεμένα, βρισκόμαστε σε αγαστή συνεργασία και ελπίζουμε ότι πάνω σε αυτές τις πολύ ωραίες βάσεις θα κινηθεί και η πορεία της Περιφερειακής Ομοσπονδίας, γιατί δεν μιλάμε για κάτι που είναι κερδοφόρο, ωφέλιμο για κάποιους άσχετους ή για ένα λόγο χωρίς σημασία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, πολύ σημαντική δουλειά η Περιφερειακή Ομοσπονδία και μιλάμε για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή το επίδομά τους ή η προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους είναι απλά επιβίωση. Δεν ζητούμε κάτι παραπάνω, ζητούμε να ζήσουμε ισότιμα και εμείς και όχι να βγούμε στις γωνίες των δρόμων πάλι ζητιανεύοντας όπως γινόταν πριν το 70 ή πριν το 80.